Τον Μάιο του 1965, σε ηλικία 58 χρονών, η μητέρα του, Σέλια, πεθαίνει από καρκίνο χωρίς να μπορέσει να δει το γιο της. Είναι για αυτόν πολύ μεγάλο χτύπημα. Χάθηκε ο πραγματικά πιο κοντινός του άνθρωπος. Έκατσε κάτω και άρχισε να μιλάει για την παιδική του ηλικία και μετά άρχισε να τραγουδάει απαλά ταγκό. Είχαν κυκλοφορήσει πολλές φήμες τότε και κυκλοφόρησαν πολλές ψευδείς διαδόσεις. Άλλοι είπαν ότι ο Τσέ εξαφανίστηκε ή πέθανε. Μίλησαν για διαφορές μεταξύ μας. Αντέξαμε το κουτσομπολιό και τις φήμες για να μην διακινδυνεύσουμε την αποστολή του και τους ανθρώπους που είχε πάρει μαζί του. Αυτή η εκστρατεία ήταν πολύ βλαβερή για μας και έτσι αναγκάστηκα να κοινοποιήσω δημόσια την επιστολή του. Y no quedó más alternativa que publicar la carta. Για να το εξηγήσουμε αυτό, θα διαβάσουμε μια επιστολή του συντρόφου μας, Ernesto Guevara. Del compañero Ernesto Guevara. Φιντέλ, πιστεύω ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου που με έδαινε με την Κουβανέζικη Επανάσταση και την επικράτειά της. Σε αφήνω στους συντρόφους μου και στο λαό σου που έγινε και δικός μου. Παρετούμε από τα ηγετικά μου καθήκοντα στο κόμμα και από τη θέση μου στο Υπουργείο. Παρετούμε από το βαθμό του διοικητή και παραδίδω την κουβανέζικη ταυτότητά μου. Δεν έχω πλέον νομικούς δεσμούς με την Κούβα. Υπάρχουν άλλα μέρη στον κόσμο που χρειάζονται τις ταπεινές προσπάθειές μου. Μπορώ να πετύχω αυτά που εσύ δεν μπορείς λόγω των ευθυνών σου ως ηγέτη της Κούβας. Έφτασε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Θα μεταφέρω σε νέα πεδία μάχης την πίστη που μου εμπνεύσατε, το επαναστατικό πνεύμα του λαού μου και το συνέστημα ότι έχω πετύχει το πιο ιερό μου καθήκον, τον αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό όπου και να βρίσκεται. Στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν αφήνω υλικά αγαθά και δεν λυπάμαι γι' αυτό. Είμαι ευτυχής που έγινε έτσι. Δεν ζητάω τίποτε για αυτά. Το κράτος θα φροντίσει για τις ανάγκες και τη μόρφωσή τους. Ο Τσέ δεν ήταν έτοιμος για να διαβαστεί η επιστολή του. Μας είχε ζητήσει να τη διαβάσουμε δημόσια, αν ο Φιντέλ το θεωρούσε αναγκαίο, αλλά μόνο μετά το θάνατό του και όχι όσο ήταν ζωντανός. Ξέραμε ότι είχε θυμώσει όταν έλεγε «Ο Στάλιν προώθησε μία προσωπολατρία και οι υπόλοιποι θέλουν να του μοιάσουν και βαδίζουν γρήγορα προς αυτό το δρόμο». Σε κάποιο βαθμό λειτουργήσε σαν θεραπεία για τη διάρκεια του. Μας κοίταξε και μας είπε: «Η κοινοποίηση αυτής της επιστολής σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανιστώ από την πολιτική σκηνή και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν έχω να κάνω τίποτα πλέον στην Κούβα. Δεν είναι η Κούβα μου πλέον. Όταν φτάνει στη Βολιβία στις 7 Νοεμβρίου του 1966, ο Τσέ Γκουεβάρα βασίζεται για τον ανεφοδιασμό του στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Βολιβίας που έχει γενικό γραμματέα τον Μάριο Μονιέ. Ο Μάριο Μονιέ εμφανίστηκε τελικά στις 31 Δεκεμβρίου. Όταν έφτασε επιτέλους, είπε στον Τσέ ότι ούτε αυτός, ούτε κανένας από το κόμμα του θα συμμετείχαν στον αγώνα. Δεν θα βρείτε ούτε μία γραπτή δέσμευση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε από κανέναν από τους ηγέτες του, ότι θα συνεργαστεί με τους αντάρτες του Τσέ.
ούτε μία. Έπρεπε να εγκαταλείψει την Αφρική και να βρει μία διέξοδο. Ο ίδιος μου είπε, δεν μπορούσα να πάω πίσω στην Κούβα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είχα ήδη κάνει τον αποχαιρετισμό μου. Και έτσι έπρεπε να διαλέξει ένα νέο τόπο για να επιστρέψει. Και έτσι η Βολιβία έδειχνε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις, επειδή είχαμε προετοιμαστεί και το γνώριζαν. Μου είπε, μπορώ να σου δώσω την αρχηγία της Επανάστασης. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Ο Μονιέ χρησιμοποίησε την άρνηση του Τσε σαν δικαιολογία για να διακόψει τις σχέσεις. Στην πραγματικότητα δεν ήθελε να συμμετέχει, δεν τον ενδιέφερε να συμφωνήσει μαζί του. Αργότερα, ο τύπος της Βολιβίας δημοσίευσε τα αποτελέσματα της εκστρατείας των ανταρτών. Δεν υπήρχε ουσιαστική αστική υποστήριξη, παρά μόνο από 10 μαχητές κομμουνιστές που ήταν όλοι τους διαφωνούντες. Όταν ο Τσε Γκουεβάρα συνειδητοποίησε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα τον εγκατέλειψε, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον Μωυσέ Γκουεβάρα, έναν ανθρακορίχο και ανεξάρτητο πολιτικό ηγέτη. Άρχισε να στρατολογεί άνδρες. Διάλεγε άνδρες από τα ορυχεία, χωρίς καν να τους γνωρίζει, και τους έπεισε να τον ακολουθήσουν, λέγοντάς τους ψέματα. Η κατάσταση που τους περιέγραψε ήταν πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Προσέλαβε ακόμα και κάποιον που ήταν διανοητικά ανάπηρος. Ή μάλλον τον στρατολόγησε. Δεν μπορείς όμως να στρατολογείς έναν τρελό. Απλά τον είχε παρασύρει μαζί του. Στρατολόγησε ακόμα και έναν πρώην αστυνομικό. Είχαμε ήδη βάλει μπρος σε ένα σχέδιο δημιουργίας στρατού που το είχαμε ονομάσει ο δεύτερος λόχος καταδρομών και θα ήταν έτοιμο μέχρι το Δεκέμβριο για να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες. Κατ' εντολή της κυβέρνησης της Βολιβίας επιτύχαμε την προσπάθεια και δημιουργήσαμε και μία ομάδα που ονομάσαμε ομάδα των Τουφεκιών. Πόσο καιρό ψάχνετε για τον Τσε Γκουεβάρα και σε ποιες χώρες τον ψάχνετε? Έχουμε διάφορους ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες που τον ψάχνουν, ειδικά στη Λατινική Αμερική, στη Νοτιοδυτική Ασία, και πολλοί από εμάς τον ψάχναμε και πάλι πριν, αλλά πάντα είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς. Αλλά η τύχη του μάλλον θα τον εγκαταλείψει σύντομα. Στις αρχές Απριλίου του 1967, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στην περιοχή βετεράνους από την Κορέα και το Βιετνάμ για την αντιμετώπιση των ανταρτών. Σύντομα, 700 Βολιβιανοί καταδρομείς είχαν εκπαιδευτεί καλά και ήταν εφοδιασμένοι με όπλα. Αλλά ήδη στις 31 Αυγούστου, ο Βολιβιανός στρατός είχε μια μεγάλη επιτυχία. Μετά από πληροφόρηση ενός αγρότη, σφαγιάστηκε όλη η ομάδα της Τάνια, μια συνεργάτηδας του Τσε, που έψαχνε να τον βρει εδώ και μήνες.